Προσπάθησα να δω τι συμβαίνει. Είδα ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Πήρα τηλέφωνο το ΕΚΑΒ. Ήρθανε τα παιδιά πάρα πολύ γρήγορα και τους ευχαριστώ. Προσπαθήσαμε να την επαναφέρουμε στο σπίτι, δεν τα καταφέραμε. Την πήραμε, πήγαμε στο κέντρο υγείας. Προσπαθήσαμε και εκεί άλλη μια ώρα, μια μισή περίπου, όλοι οι γιατροί παλεύαν εκεί πέρα. Και δεν καταφέραμε να την επαναφέρουμε. Συντετριμμένος ο Κώστας Γουγκουλιάνης θυμάται τις εφιαλτικές στιγμές του ξαφνικού θανάτου 44χρονης συζύγου του 14 ώρες μετά τον εμβολιασμό της με το εμβόλιο της AstraZeneca. Όπως μας εξήγησε ο 44χρονος, το βράδυ της ίδιας μέρας που έκανε το εμβόλιο η άτυχη γυναίκα ανέβασε δέκατα. Δεύτερη μέρα του Πάσχα πήγαμε, κάναμε το εμβόλιο, μόνο η σύζυγός μου. Γυρίσαμε στο σπίτι, ήταν καλά, το συζητήσαμε, δεν είχε ενοχλήσεις. Έπειτα κάναμε κάποιες βόλτες στο χωριό μαζί με τα παιδιά, γυρίσαμε, πήγαμε στην παραλία κάτω στη θάλασσα. Το βραδάκι μου ανέφερε μόνο ότι ανεβάζει κάποιο πυρετό, ότι κρυώνει, έχει κάποια δέκατα. Πήρε ένα αντιπυρετικό, μετά μου λέει εντάξει, λέει, άρχισα να ζεσταίνομαι, πέφτει ο πυρετός. Ξαπλώσαμε, κοιμηθήκαμε και το πρωί είχε σβήσει. Στο ερώτημα εάν η σύζυγός του είχε κάποιο πρόβλημα υγείας ήταν ξεκάθαρος. Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ. Η ιατροδικαστική εξέταση ανέφερε την αιτία που πέθανε η κοπέλα. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Από κάτι πέθανε. Το θέμα είναι γιατί δημιουργήθηκε αυτή η αιτία. Το ότι πέθανε από οξύεμφραγμα μυοκαρδίου, εντάξει. Από τι δημιουργήθηκε, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ένας φίλος μου πριν κάποιο καιρό, στη δικιά μου την ηλικία, 47 χρονών και αυτός, ήτανε, διαγνώστηκε με κορονοϊό, με την ασθένεια, πήγε στο νοσοκομείο με συμπτώματα, τον κάνανε εξετάσεις και βρήκανε το μικρόβιο στο μυοκάρδιο και τον κρατήσανε εκεί γιατί θα πάθαινε ανακοπή. Και μετά από πάρα πολύ καιρό, το χάσαμε και αυτόν, 47 χρονών άνθρωπος. Το ίδιο πράγμα έπαθε και η Μάρθα. Με το που έκανε το εμβόλιο, μέσα σε 14 ώρες έπαθε ανακοπή μυοκαρδίου. Η άτυχη γυναίκα θα έκανε το εμβόλιο άλλης εταιρείας, ωστόσο προκειμένου να επισκεφθεί τον πατέρα της η Φλόρινα, επέλεξε το AstraZeneca που είχε πιο κοντινή ημερομηνία. Εγώ θέλω να αναφέρω το συμβάν γιατί η γυναίκα μου ήταν μικρή στην ηλικία, ήταν 44 χρονών και πιστεύω ότι δεν αξίζει να φύγουν άλλες τέτοιες ψυχούλες. Θέλω να μάθει ο κόσμος αυτό που έγινε. Δεν λέω ότι ήταν από το εμβόλιο. Μακάρι να μην ήταν από το εμβόλιο. Είμαι υπέρ του εμβολιασμού κι εγώ. Το θέμα όμως είναι ότι έχει παρενέργειες. Δεν έχει παρενέργειες. Ακούμε διάφορα πράγματα. Δεν μπορώ να δεχτώ όμως ότι και αυτό το συμβάν ήταν τυχαίο. Ότι αυτό που συνέβηκε γιατί έπρεπε να συμβεί. Και έγινε αμέσως μετά τον εμβολιασμό. Ζητάω να βγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το πόρισμα από τις τοξικολογικές και όλα τα υπόλοιπα που θα γίνουν, δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς τι θα κάνουν, για να μάθουμε την αλήθεια, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια και αν όντως είναι από το συγκεκριμένο εμβόλιο να αποσυρθεί. Να μην το κάνει ο κόσμος. Εγώ ξέρω ότι φύγαμε το πρωί με τη γυναίκα μου μια χαρά από το σπίτι και την άλλη μέρα το πρωί είχαμε κηδεία. Αυτό ξέρω. Και τώρα αυτά που μου λένε εμένα, ότι είχε παλιά καρδιακά προβλήματα κτλ, ήταν μια χαρά. Ούτε έμφραγμα είχε πάθει παλαιότερα, ούτε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και αυτό θα παρακαλέσω κάποιους να το σεβαστούν και να μην γράφουν ανακρίβειες χωρίς να ξέρουν. Σημειώνεται πως ο θάνατος της γυναίκας και μητέρας δύο παιδιών αποδόθηκε σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ανακοπή καρδιάς. Είναι μια τραγωδία οικογενειακή, κοινωνική κλπ. Περιμένουμε το αποτέλεσμα να δούμε αν οφείλεται στο εμβόλιο ή αν οφείλεται σε άλλη αιτία. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Πίστευε στο εμβόλιο και είχε λαβεί τον μπαμπά της ένα χρόνο. Είναι από τη Φλόρινα η κοπέλα. Και λέει να κάνω το εμβόλιο να πάω να δω τον μπαμπά μου. Και δεν πρόλαβε. Έμεινε. Είναι ένα γεγονός θλιβερό τώρα. Νεότατη κοπέλα με δύο παιδάκια. Ανήλικα. Ανήλικα που είναι και πέρα τώρα. Όπου πέφτει ο κεραυνός εκεί πέρα κάνει ζημιά.
Η οικογένεια έχει αναθέσει τεχνικό σύμβουλο, παράλληλη ιατροδικαστική έρευνα, καθώς και εκπροσώπηση από δικηγόρο.